Πρώτον, να ξεκινήσω λέγοντας ότι είναι πραγματικά θλιβερά και καταδικαστέα τα γεγονότα τα οποία έχουμε παρατηρήσει τις τελευταίες μέρες στη Γαλλία. Και για να πιάσω το νήμα από εκεί που το έφερε η συζήτηση, χρειάζεται πέρα από τη γενική καταδίκη και τη θλίψη να δούμε και τα πράγματα λιγάκι με βάση τα πραγματικά τους δεδομένα. Γιατί μπορεί εμείς τώρα να μιλάμε γενικά για τζιχαντιστές, γενικά για ισλαμιστές κτλ. Αλλά στην πρόσφατη ιστορία αυτό το ρεύμα ο τζιχαντισμός όπως έχει ονομαστεί έχει παίξει συγκεκριμένο ρόλο και έχει αξιοποιηθεί σαν εργαλείο από συγκεκριμένες δυνάμεις. Συγκεκριμένες δυνάμεις που έφεραν την επέμβαση στη Συρία, την αποσταθεροποίηση στην περιοχή, αξιοποιήθηκαν δηλαδή για να παίξουν και να προωθήσουν τα συμφέροντα ισχυρών υπεριαλιστικών δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών, του ΝΑΤΟ, που αξιοποίησαν αυτές τις δυνάμεις για τα δικά τους, για να προωθήσουν τα δικά τους συμφέροντα στην περιοχή. Εκεί λοιπόν χρειάζεται να δούμε και το τι στάση κράτησε και πώς αξιοποίησε τέτοιες δυνάμεις και η Τουρκία, ιδιαίτερα στις ζώνες της Συρίας που βρίσκονται υπό την τουρκική κατοχή. Να θυμίσουμε ότι η Τουρκία, εκτός από την Κύπρο, εκτός από το Ιράκ, συνεχίζει να έχει μεγάλα τμήματα της Συρίας υπό την κατοχή της. Άρα λοιπόν, πώς θα λυθεί είναι το πρόβλημα αυτό με την φανατική θρησκευτική τρομοκρατία στην Ευρώπη, αυτό πείτε μου. Είναι ένα ψευτοδίλημα να λέμε ότι μπορεί να αποφύγουμε αυτό το φαινόμενο τη στιγμή που παραμένουν σε ισχύ όλοι οι όροι και προϋποθέσεις που δημιουργούν τις υπεριαλιστικές επεμβάσεις, τους υπεριαλιστικούς πολέμους, διαμελίζουν χώρες σε όλη τη γειτονική μας περιοχή. Άρα λέτε ότι μπορεί να το δούμε και στην Ελλάδα αυτό. Δεν γίνεται. Εγώ λέω το εξής. Δεν γίνεται να πιστεύουμε ότι με ευθύνη. Έχουμε ένα πρόβλημα με το Skype τώρα. Της Ευρωπαϊκής. Μ' ακούτε? Ναι, τώρα σας ακούμε, ελάτε. Ωραία. Λέω, δεν γίνεται να πιστεύουμε ότι θα συνεχίζεται στη γειτονική μας περιοχή να διαιωνίζονται οι πολέμοι, οι συγκρούσεις, ο διαμελισμός χωρών για να προωθούνται αυτά τα συγκεκριμένα συμφέροντα με συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με συμμετοχή της Ελλάδας, η οποία Ελλάδα έχει αποδεχθεί το πλαίσιο του ΝΑΤΟ, έχει αποδεχθεί τη στρατηγική της. Τη στρατηγική της έχει δεκάδες νατοϊκές βάσεις ορμητήρια στο έδαφος της και σε αυτό έχουν συμβάλει και ο ΣΥΡΙΖΑ σαν κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία σαν κυβέρνηση τώρα για τη διαιώνιση αυτού του πολύ βασικού προβλήματος, το οποίο βάζει στόχους στις πλάτες του ελληνικού λαού, είτε από τους ανταγωνιστές του ΝΑΤΟ όπως είναι η Ρωσία, το Ιράν, είτε από αυτά τα φαινόμενα. Και να λέμε εμείς ότι μπορεί να λυθεί το πρόβλημα σε αυτό το πλαίσιο. Πρέπει να βρεθεί όμως μια λύση. Αυτό είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Αυτό το πρόβλημα. Δεν μπορούμε να το πάρουμε μυρολατρικά, ότι δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Βλέπετε, ο Μακρόν κατεβάζει το στρατό στις εκκλησίες. Δεν μιλάμε για μυρολατρία, αλλά κοιτάξτε. Εδώ υπάρχουν δύο ζητήματα. Πρώτον, όταν όλα δείχνουν ότι χρειάζεται να γίνει μια διευθύνση στην Ανατολική Μεσόγειο και το ΝΑΤΟ θέλει να κρατήσει και να κρατήσει την Τουρκία μέσα στην νοτιοανατολική του πτέρυγα και να τη φέρει σε αντίθεση με τη Ρωσία, καταλαβαίνετε ότι δίνονται πάρα πολλά ανταλλάγματα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε. Από την άλλη, μόνο πάλι για την αποδέσμευση από αυτούς τους οργανισμούς μπορεί να έχει αποτέλεσμα και για τη λύση και τους τρεις πάρα του προσφυγικού προβλήματος.